Με βάση το πόσες ερωτήσεις έχουμε δεχθεί από τους θεατές της εκπομπής, πρέπει να σας κρατήσουμε κλειδωμένο στο στούντιο για 3-4 24ωρα. Αυτά που βλέπετε εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι οι σελίδες ενός βιβλίου ερωτημάτων. Δεν μπορώ να τα θέσω όλα, ομολογώ, δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Θέλω να παρακαλέσω, Πρόεδρε, θα σας τα δώσω φεύγοντας τα ερωτήματα αυτά. Και θα ήθελα να δημοσιεύσουν τις απαντήσεις που θα δώσετε, όσες προλάβετε, γιατί είναι, τα ερωτήματα ξεπερνούν τα 1500 αυτή τη στιγμή. Όσα από αυτά προλάβετε και μπορέσετε να απαντήσετε, να τα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα ενικός.gr και στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα, για να μπουν οι συμπολίτες μας και με να δουν απαντήσεις. Χαρά. Και με μεγάλη μου χαρά να με κλειδώσετε και μέσα, αλλά φαντάζομαι. Θέλω να σημειώσω πάντως, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση και γιατί το σημειώνουν πολλοί φίλοι στο Twitter, ότι είναι τελείως διαφορετική η ατζέντα των συμπολιτών μας από τη δημοσιογραφική ατζέντα που εγώ θα επέλεγα σαν δημοσιογράφος, για να μην τα ρίξω στους άλλους συναδέλφους μου, και εγώ το ίδιο θα έκανα, να θέσω στην απόψινη συζήτηση. Θα είχα ρωτήσει ήδη για τα δύο άκρα, θα είχα ρωτήσει για τη Χρυσή Αυγή, θα είχα ρωτήσει για τις Σκουριές, θα είχα ρωτήσει για τη Μαρφίν. Θα τεθούν τα ερωτήματα αυτά στην πορεία. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι σε μια τέτοια διαδικασία. Έχουν άλλη ατζέντα. Εκτιμώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι διαφορετικό το επίπεδο της συζήτησης και η δυσκολία που έχει ένας εκπρόσωπος κόμματος, πολιτικός, να απαντήσει. Διότι γιατί διαφορετικά, για τη ζωή των ανθρώπων. Διαφορετικά τη στρίβει στο δημοσιογράφο, στον πολίτη δεν είναι εύκολο να τη στρίψει. Και μιας και το θέσατε αυτό το θέμα, εγώ σας κάνω μια πρόταση. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι. Ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός έχει έρθει μία φορά πριν τις εκλογές. Σας προτείνω να μας καλέσετε και τους δυο. Να είναι μια ευκαιρία εδώ ενώπιον με τους πολίτες, όχι με τον δημοσιογράφο, με τα πραγματικά ερωτήματα και όχι με στημένους εκπροσώπους. Θα το κάνω. Αλλά με απλούς πολίτες. Μου δίνετε να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Όχι να κάνουμε μια κοκορομαχία, αλλά να δώσουμε απαντήσεις. Ποιο είναι το όραμά μας. Τι πιστεύουμε για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Ο διάλογος είναι πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να αποφεύγουμε το διάλογο και να έχουμε παράλληλους μονολόγους μπροστά στα οτοκιού. Σύμφωνοι. Των γραφείων μας. Είναι ωραία ιδέα και θα την απευθύνω την πρόσκληση, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Έρχομαι μετά. Αυγέρης Σωτήριος, εκπρόσωπος των σχολικών φυλάκων Λάρισας. Κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε από τα πρώτα θύματα της διαθεσιμότητας. Θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση, από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για μας, ότι είμαστε στα πλαίσια της κινητικότητας, χωρίς όμως θέσεις εργασίας. Είμαστε 3 μήνες σε διαθεσιμότητα και από ό,τι φαίνεται και τους υπόλοιπους 5 που θα κυλήσουν έτσι, χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο για μας, θα φτάσουμε στην απόλυση. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Αυγέρη. Τι μισθό παίρνατε? 900 ευρώ. Ως σχολικός φύλακας. Ως σχολικός φύλακας. Όλος ο πολιτικός κόσμος μας λέει ότι όπου και αν πηγαίνουμε, κάνουμε επισκέψεις, μας λέει ότι έχετε δίκιο. Τελικά το δίκιο, το πιο σπουδαίο πράγμα, έχει γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να το ψάχνουμε στην Ελλάδα. Ρωτάω ευθέως τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι θα κάνει με τους σχολικούς φύλακες. Ισχύει η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν έρθετε στην κυβέρνηση θα επαναπροσλάβετε τους τυχόν απολυμμένους σχολικούς φύλακες, και αν ναι, με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις, τη στιγμή που στα σχολεία θα εργάζονται εργαζόμενοι με μισθούς 500 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Αυγέρη, καλύπτατε όλα αυτά τα χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σήμερα τα σχολιά μας είναι χωρίς σχολικούς φύλακες, τα παιδιά μας κινδυνεύουν, έχουν προσλάβει πολλοί σύλλογοι γονέων ιδιωτικούς security, ας το πω έτσι, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αντικειμενική, στην κάλυψη αυτής της ανάγκης. Υπάρχει κενό και όλο αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Ποιο θα είναι το δημοσιονομικό κέρδος της κυβέρνησης, γι' αυτό ρώτησα πόσα παίρνατε, από την απόλυση 2.500 σχολικών φυλάκων?
σε μια χώρα η οποία έχει 30% επίσημη ανεργία και για τους νέους αυτό φτάνει στο 60%, μας λένε ότι η λύση είναι η απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και 25.000 απολύσεις σε ανθρώπους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κρίσιμες ανάγκες στο δημόσιο τομέα. Εμείς με αυτή την επιλογή δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Και δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η λύση και η έξοδος από την κρίση. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, είναι αν θα μπορείτε, αλλά όχι απολύσεις. Το ερώτημα είναι αν θα μπορείτε οικονομικά να υλοποιήσετε αυτές τις υποσχέσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς λοιπόν καταρχάς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα αποκαταστήσουμε τη συνταγματική νομιμότητα. Θεωρούμε ότι οι απολύσεις αυτές είναι παράνομες και είναι και αντισυνταγματικές και θα αποκαταστήσουμε τις αδικίες, γιατί εδώ πρόκειται για μια μεγάλη αδικία. Είδα τους σχολικούς φύλακες στη Θεσσαλονίκη όταν πήγα να συναντήσω τον δήμαρχο της πόλης. Κατασκηνώνουν έξω από το Δημαρχείο της πόλης και έχουν και τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη πορεία και τούτη την ώρα που μιλάμε έρχονται με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, κάπου στην Αρκίτσα πρέπει να βρίσκονται σήμερα. Είμαστε κοντά, στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα, είναι δίκαιος αγώνας και πιστεύουμε ειλικρινά, κύριε Αυγέρη, ότι το τελευταίο πρέπει να χάσουμε είναι το ηθικό μας. Ο δίκαιος αγώνας των αδικημένων από το μνημόνιο θα βρει δικαίωση. Και δεν πρέπει να απογοητευτούμε. Και δεν πρέπει να χάσουμε και το στοιχείο της αλληλεγγύης. Νομίζω ότι εύχομαι να υπάρξει μια ορθολογική αντιμετώπιση στο αίτημά σας από τη σημερινή κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει όμως, είναι δέσμευσή μας ότι τα σχολιά μας δεν μπορούν να μένουν χωρίς φύλαξη και ότι οι αδικίες και οι αδικημένοι θα πρέπει να αποκατασταθούν. Προσπεράσατε το αν θα μπορείτε οικονομικά να το κάνετε αυτό. Όπως και τις άλλες αντίστοιχες δεσμεύσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, αλλά αν θέλετε δώστε μου 2 λεπτά μόνο. Είπα ότι το άμεσο πρόγραμμά μας για την αποκατάσταση των μεγάλων αδικιών και για την προστασία των αδυνάμων δεν θα το βάλουμε στη διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση θα είναι η δανειακή σύμβαση, η νέα δανειακή σύμβαση, την οποία θα θελήσουμε να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και λέω είναι αδιαπραγμάτευτο, διότι η ζωή των ανθρώπων δεν μπορεί να μπει στη διαπραγμάτευση. Τις άμεσες πληγές θα τις καλύψουμε. Ποιοι είναι οι πόροι? Οι πόροι, αυτό είναι το θέμα. Στην οικονομία δεν υπάρχουν πολλαπλές επιλογές. Υπάρχουν οι πόροι από τα ευρωπαϊκά ή ευρωπαϊκοί πόροι. Υπάρχουν οι δημόσιοι πόροι. Υπάρχουν και οι πόροι από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να υπάρξει ένας πλήρης αναπροσανατολισμός. Διότι ακόμα βρισκόμαστε με προγράμματα που έχουν μια άλλη λογική. Τη λογική προκρίσης. Πρέπει να κατευθυνθούν, να αναπροσανατολιστούν και να καλύψουν τις άμεσες μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας. Να καλύψουν τρύπες. Για το χρηματοπιστωτικό, εμείς έχουμε ένα σχέδιο για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών για λογαριασμό της εθνικής οικονομίας, όχι για λογαριασμό των διοικητών τους. Και εκεί το σχέδιό μας περιλαμβάνει και τη συσάχθεια, 73 δις τα κόκκινα δάνεια, χωρίς ένα σχέδιο απομείωσης των κόκκινων δανείων δεν θα μπορέσουν οι τράπεζες να λειτουργήσουν, αλλά μέσα από την λειτουργία τους με δημόσια ευθύνη, θέλουμε οι τράπεζες να στηρίξουν την πραγματική οικονομία και εκεί λοιπόν θα υπάρξουν πόροι. Το τρίτο, το σημαντικότερο, οι δημόσιοι πόροι. Η αναδιανομή των δημόσιων επενδύσεων και κυρίως η δυνατότητα να εξοικονομηθούν πόροι από τον προϋπολογισμό είναι σε άμεση συνάρτηση από το τι έσοδα θα έχουμε από μια ριζική αλλαγή στο φορολογικό σύστημα. Για να σας είμαι ειλικρινής, δεν περιμένουμε ότι αυτό... Μεγαλύτερη φόρη δηλαδή. Θα σας πω. Δικαιότερη φόρη. Όχι μεγαλύτερη φόρη. Δικαιότερη κατανομή των φόρων. Έχουν αλλάξει καμιά 50 φορές το τελευταίο διάστημα το φορολογικό σύστημα. Μέσα από μνημόνιο. Θέλουμε ένα σταθερό, δίκαιο, κλιμακούμενο φορολογικό σύστημα που θα σταματεί επιτέλους να φορολογεί τους αδύναμους και θα φορολογήσει τους έχοντες. Όμως και εδώ, για να σας είμαι ειλικρινής, αυτό θέλει χρόνο για να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, το περιουσιολόγιο, το οποίο το λέμε εμείς χρόνια τώρα. Πάντως, επειδή αυτό με το φορολογικό σύστημα το λέτε καιρό,
Όποτε ρωτώ στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη ραδιοφωνική μου εκπομπή ποιοι θα είναι οι συντελεστές σε αυτό το νέο φορολογικό σύστημα, ποιος θεωρείται έχων και ποιος μη έχων, δεν ακούω απαντήσεις. Γιατί είναι ερώτηση παγίδα. Γιατί είναι παγίδα. Γιατί είναι ερώτηση παγίδα. Όποια ερώτηση είναι ερώτηση η οποία είναι καλή ερώτηση. Ζητάει... Είναι καλή ερώτηση. Αλλά θα σας εξηγήσω γιατί εννοώ. Διότι... Είναι ερώτηση παγίδα γιατί θα χάσετε ψηφοφόρο. Όχι, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Διότι πρέπει να μιλήσει κανείς για τον τεκμαρτόφορο. Για τον φόρο που πηγαίνει στον ιδιώτη ή στον εισοδηματία μετά τις φοροαπαλλαγές. Αφαιρουμένων των φοροαπαλλαγών είναι άλλο το νούμερο που θα καταλήξει κατά κανείς και άλλο όταν θα έχει και όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο να έχει τελικό φορολογικό συντελεστή όχι πολύ μακριά από τα πλαίσια του ευρωπαϊκού του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από όπου πρέπει να σας ομολογήσω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια Γαλλία, είχαμε μια μεγάλη απόκληση. Στη Γαλλία οι σοσιαλιστές έφτασαν σε φορολογία 70%. Έφτασαν σε φορολογία 70% στα πολύ μεγάλα. Στους πολύ μεγάλους εισοδηματίες. Θα πάτε σε τέτοιους συντελεστές. Στους πολύ μεγάλους εισοδηματίες. Θα μου επιτρέψετε να μην αλλάξω τη συνήθεια να του μην οικονομικού μας ερώτηση επιτελείου και να μην σας πω με ακρίβεια τον φορολογικό συντελεστή του μεγάλου κεφαλαίου, να σας πω τους βασικούς άξονες. Οι βασικοί λοιπόν άξονες είναι η υψηλή φορολογία στο τεκμαρτό εισόδημα των εχόντων και κατεχόντων, αυτών που έχουν και σήμερα στις μέρες της κρίσης υψηλό εισόδημα, αφορολόγητο κάτω από τα 12.000 ευρώ, καθόλου δηλαδή φορολογία σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, κλιμακούμενη φορολογία από τα 12.000 ευρώ και πάνω. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής και πάλι μαζί σας. Και το περιουσιολόγιο, το οποίο ερίστο εμπαρόδο ήταν και προγραμματική δήλωση της κυβέρνησης αυτής. Δεν το έκανε ποτέ όμως. Αυτό που σας παρουσιάζω, το οποίο νομίζω... Αυτό το περιουσιολόγιο τι θα περιλαμβάνει. Παράδειγμα λέω τώρα, αν κάποιος έχει ένα ρολόι από τον παππού του, και δεν το έχει δηλώσει. Εντάξει. Ένα κόσμημα από τη γιαγιά του και δεν το έχει δηλώσει στο περιουσιολόγιο. Όχι, ακούστε τη σκέψη μου. Αυτό που δεν έχει δηλωθεί δεν θα μπορεί να καταγγείλει και την πιθανή κλοπή η ληστεία του. Δηλαδή, αν μπει κάποιος και σηκώσει το ρολόι του παππού και το δαχτυλίδι της γιαγιάς, αυτός δεν θα τολμά να πάει και στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει τη ληστεία. Τι θα περιλαμβάνει σωστό το περιουσιολόγιο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σε τι αλλά βάθος θα φτάνει. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα μας δεν είναι εάν δηλώνουμε το ρολόι του παππού ή τα κοσμήματα της γιαγιάς, αλλά αν κάποιοι δηλώνουν μετοχές σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, αν κάποιοι δηλώνουν χρήματα που έχουν μεταφέρει σε τράπεζες του εξωτερικού, αν κάποιοι δηλώνουν ακίνητα που έχουν στο City του Λονδίνου, διότι μάθαμε ότι την τριετία 9-12 στο City του Λονδίνου μείναν υψηλές οι τιμές των ακινήτων από Έλληνες που βγάζανε τα χρήματά τους και αγοράζανε ακίνητα εκεί και δεν φορολογούνται αυτοί. Αλλά αν ένας κακομοίρης έχει ένα διάριστο Παγκράτη και φορολογείται και παίρνει και χαράτσι, αυτά θα περιλαμβάνει το περιουσιολόγιο. Και αν κάποιος κάνει ψευδή δήλωση, θα πρέπει να έχει πολύ αυστηρές κυρώσεις. Μάλιστα. Ελάτε. Κύριε Τσίπρα, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Νίκος Οφιανός. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Είμαι ταυτόχρονα ταλέπορος επιχειρηματίας, διότι στην πιο γόνιμη δεκαετία της ζωής μου δυστυχώς ασκώ το επιχειρήν στην Ελλάδα. Και τώρα σας μιλάμε για διαφόρους, σας έχουμε κάνει την ψυχή περιβόλη. Και ευτυχώς είμαι και πατέρας τριών παιδιών. Είστε ήδη κοντά σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Ναι, τα παιδιά είναι τεκμήρια. Και το ρολόι σας είναι ήδη στο περιουσιολόγιο. Σίγουρα. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας στο ΕΒΑ όταν ήρθατε για να παρουσιάσετε το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δεν θα σας ρωτήσω για επιχειρηματικότητα. Θα θέσω ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Ανεργία και μετανάστες. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και 2 εκατομμύρια μετανάστες υπολογίζουν μπορεί να είναι και περισσότεροι. Οι περισσότεροι εκ των οποίων λαθρομετανάστες. Θέλω να σας διαβάσω στο ένα λεπτό που έχω και πριν σας ρωτήσω το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στόχος 10 σχετικά με την νομιμοποίηση των μεταναστών. Εφαρμογή ενός συστήματος ανοιχτής και διαρκούς νομιμοποίησης. Θέσπιση ενός πρόσθετου τύπου αδείας που θα λέγεται άδεια προς αναζήτηση εργασίας
με την οποία θα εφοδιάζεται αυτομάτως κάθε ενδιαφερόμενος και θα αποκτά αυτοδικαίως το δικαίωμα παραμονής στην ελληνική επικράτεια για ένα χρόνο με στόχο να αναζητήσει δουλειά. Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας παραμονής από την ύπαρξη ορισμένου αριθμού ενσύμων. Επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2012, διαστόματος Τσίπρα. Εγγυηθήκατε τον εφοδιασμό όλων των μεταναστών με ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να πάνε όπου θέλουν, εννοείται ακόμα και αν θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Και καταλήξατε. Πρόσκληση για οικογενειακή επανένωση, δηλαδή να έρθουν και άλλοι. Καλά, εγώ κύριε Τσίπρα, αν μου επιτρέπετε να τελειώσω, για να κάνω την ερώτησή μου. Εγώ θεωρώ ότι τέτοιες θέσεις δίνουν τροφή στην ανάπτυξη φαινομένων όπως η Χρυσή Αυγή. Και το ερώτημά μου είναι, μάλιστα πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, 500.000 ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, πολλοί προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε διαβάσει σε δημοσκοπήσεις και σε κριτικές. Το ερώτημά μου είναι, με τέτοιες θέσεις που πρεσβεύετε, πιστεύετε ότι είστε συνυπεύθυνος για την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής? Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Το αντίθετο πιστεύω, κύριε Σοφιανέ. Πιστεύω ότι ευθύνη για την ανάπτυξη του νεοναζιστικού εξαμβλώματος έχει η προσπάθεια συστημικών δυνάμεων το προηγούμενο διάστημα να πετάξουν την μπάλα από το γήπεδο του μνημονίου στο μεταναστευτικό με έναν άτσαλο τρόπο, με έναν τρόπο που αναδείκνυε προβλήματα χωρίς λύσεις, με έναν τρόπο που καλλιεργούσε τη μυσαλλοδοξία. Είναι τεράστιο θέμα το μεταναστευτικό. Δεν χρειάζονται κραυγές. Αρκεί να δείτε τι συνέβη τις τελευταίες 2 εβδομάδες στη Λαμπετούσα, στο νησάκι αυτό που ανήκει στην Ιταλική επικράτεια και είναι στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο μεταναστών. Διότι, αν θέλει κανείς να πιάσει από τη ρίζα του το πρόβλημα, όσο κάποιοι θα είναι πρόθυμοι για πολεμικές επιχειρήσεις σε γειτονικές χώρες, και κάποιοι από αυτούς τους πρόθυμους ήταν και οι δικοί μας εδώ. Ο πρόθυμος των προθύμων ήταν ο Υπουργός των Εξωτερικών για επέμβαση στη Συρία, το οποίο θα έφερε χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία στη χώρα μας. Όσο λοιπόν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, θα υπάρχουν εξαθλειωμένοι οι οποίοι θα ψάχνουν να βρουν στον ήλιο μοίρα και θέλουν να πάνε στην Ευρώπη. Για να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, θα πάρουν ένα πλοίο, ένα καρυδότσουφλο, θα διακινδυνεύσουν να χάσουν τη ζωή τους, να πνιγούν στη Μεσόγειο, προκειμένου να περάσουν. Για να δούνε κάποια άλλη προοπτική. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν όμως να μείνουν στην Ελλάδα της κρίσης. Ούτε καν στην Ιταλία της κρίσης θέλουν να μείνουν. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων θέλουν να πάνε στις βόρειες χώρες και να βρουν μια δουλειά. Να μπορέσουν να δουλέψουν. Όμως, η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και αυτές οι συνθήκες που έχουν υπογράψει και οι Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί, το Δουβλίνο 2, απαγορεύουν στις αρχές στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, στις χώρες δηλαδή εισαγωγής τους, να τους δώσουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να πάνε να βρουν εργασία στις χώρες όπου θέλουν να πάνε. Και έχουν μετατρέψει έτσι την Ελλάδα και την Ιταλία και την Ισπανία σε αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Εμείς λέμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ απλό, πριν αρχίσουμε τις κραυγές, γιατί εδώ πρέπει και εγώ να ομολογήσω ότι ο δικός μας ο χώρος μονοδιάστατα το προηγούμενο διάστημα αναδείκνυε μόνο το ανθρωπιστικό μέρος, το ουμανιστικό μέρος. Δεν φεύγω ούτε βήμα από το ουμανιστικό μέρος, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό. Διότι όταν στηβάζονται χιλιάδες άνθρωποι σε μια περιοχή και η περιοχή γίνεται γκέτο, πρόβλημα διαβίωσης δεν υπάρχει μόνο για τους άμυρους της γης, τους κολλασμένους αυτούς ανθρώπους, αλλά υπάρχει και για τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Και έτσι είναι έφορο το έδαφος για να αναπτυχθεί η Χρυσή Αυγή και ο νεοναζισμός σε αυτές τις περιοχές, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας κλπ. Απ' την άλλη λοιπόν πλευρά πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ με τις επιχειρήσεις Κούπα, με τα σύνορα και τους φράχτες στον Εύρο, ακόμα και με αυτή την υπόθεση της Frontex, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά αποτελεσματικό στην επιθυμία κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα να επιχειρήσουν να ζήσουν. Πώς αντιμετωπίζεται? Θέλει λοιπόν να είναι κεντρικό θέμα διαπραγμάτευσης και αυτό στην Ευρώπη με μια άλλη ατζέντα. Εγώ θα πρότεινα μάλιστα τις μέρες αυτές, και ας το πω από την εκπομπή σας, θα έχω ένα άρθρο σε μια ιταλική εφημερίδα τις επόμενες μέρες που θα το αναδεικνύω αυτό το θέμα.
η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, οι τρεις χώρες υποδοχής, οι κυβερνήσεις τους, να αναπτύξουν κοινή πρωτοβουλία επαναδιαπραγμάτευση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Δεν μπορεί αυτές οι τρεις χώρες να παίρνουν όλο το βάρος και η αλληλεγγύη των Ευρωπαίων να εξαντλείται σε ευχολόγια ή σε κάποια ψίχουλα για να φτιάχνουμε στρατόπεδα υποδοχής. Χρειάζονται λοιπόν ριζικές λύσεις, λύσεις προοπτικής, χωρίς να επαναλαμβάνω να θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα που από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα. Αν μου επιτρέπετε, στον Εύρο ο φράχτης έχει μειώσει το ρεύμα κατά 90%. Και το δεύτερο... Αυτά είναι στοιχεία τα οποία εγώ δεν θέλω να σας αφισβητήσω, αλλά θέλω να πω ότι... Να τα δω. Δεν θεωρώ ότι μιλήσατε για 2 εκατομμύρια μετανάστες, δεν ξέρω αν είναι τόσοι. Μιλήσατε για μείωση 90%. Εγώ ξέρω ότι καθημερινά έχουμε εισδοχή και έχουμε και υγρούς τάφους στο Αιγαίο. Και έχουμε και αν πάτε σήμερα στη Σάμο, θα δείτε ότι είναι γεμάτο το κέντρο, το κέντρο των μεταναστών εκεί και δεν έχουν που να τους πάνε τους ανθρώπους αυτούς. Στους οποίους θέλετε να δώσετε άδεια εργασίας. Αυτό λέει το πρόγραμμά σας. Προσέξτε. Δεν μου απαντήσατε. Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Σοφιανέ. Θα σας απαντήσω. Έχετε δίκιο, θα σας απαντήσω. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρώτον, ο νόμιμος μετανάστης είναι προτιμότερος από τον παράνομο μετανάστη. Διότι τον μόνιμο μετανάστη τον ελέγχεις, ξέρεις που βρίσκεται, είναι ελέγξιμος απέναντι σε δράσεις παραβατικότητας και άδεια παραμονής, εμείς λέμε, μόνιμη άδεια παραμονής, πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που χρήζουν με βάση τα στοιχεία της προϋποθέσεις του ΟΗΕ, που χρήζουν ασύλου. Αυτοί που πρέπει να πάρουν άσυλο. Από εκεί και πέρα, δεν λέμε κάτι διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζεται σε άλλες προηγμένες χώρες, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία. Και αυτό που σας είπα για την... αυτό που είπατε μάλιστα για την επανένωση ζευγαριών. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και ήταν, σας θυμίζω, δέσμευση, επειδή ακριβώς είναι ευρωπαϊκή νόρμα, και της κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν λέμε κάτι φοβερό. Ελάτε. Όνομα και την ερώτηση. Καλησπέρα σας, κύριε Τσίπρα. Απάντηση Ιωακήμ ονομάζομαι. Μόλις επέστρεψα από το εξωτερικό, ολοκλήρωσα το δεύτερό μου μεταπτυχιακό σε ζητήματα ασφάλειας και διπλωματίας και επέστρεψα στη χώρα μου να ζητήσω εργασία. Θα ήθελα να επιχειρήσετε ένα ιστορικό παραλληλισμό σε δύο γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και τον πολιτικό βίο του τόπου, αν και έχουν μια χρονική διαφορά μισού αιώνα ακριβώς. Είναι η δολοφονία Λαμπράκη με τη δολοφονία Φίσα. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές για εσάς, κύριε Τσίπρα? Θεωρείτε ότι ζούμε στο ίδιο έργο θεατές? Το ερώτημα είναι και επίκαιρο γιατί την Κυριακή η Real News προσφέρει το Ζήτα, το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, που αναφέρεται στη δολοφονία Λαμπράκη, το βιβλίο που έγινε ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Κύριε Ακίμ, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είχα μια ομιλία στο Φεστιβάλ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είπα ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα θα μείνει στην ιστορία όπως, γιατί είναι μια τομή, είναι πολιτική δολοφονία, τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας, όπως η δολοφονία του Λαμπράκη, του Πέτρουλα και του Τεμπονέρ. Υπάρχουν ομοιότητες, δυστυχώς. Φυσικά υπάρχουν και διαφορές. Καταρχάς, είναι συγκλονιστική η αφήγηση. Είδα μια δημοσιογραφική επιτυχία ενός συναδέλφου σας στην τηλεόραση του Σταύρου του Θοδωράκη, την αφήγηση που συνομίλησε με την μητέρα με τους και με τους μάρτυρες. Έτσι. Και η αφήγηση του γεγονότος θυμίζει το πώς με το τρίκυκλο, το παρακράτος, οι παρακρατικοί μπήκαν ανάποδα στην κυκλοφορία και αυτοί ανάποδα στην κυκλοφορία είχαν στόχο τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, δεν ήταν μια αψημαχία, δεν ήταν εμβρασμό. Είχε στόχο ο δολοφόνος να πάρει μια ανθρώπινη ζωή. Και βεβαίως είχαν βάλει στο μάτι τον Παύλο τον Φίσα. Αυτό που δεν τους βγήκε, σε αντίθεση με την υπόθεση Λαμπράκη, είναι ότι δεν διαφύγανε. Συνελήφθη ο δολοφόνος. Και δεν θα χρειαστεί να βρεθεί κάποιος καλός δικαστής όπως ο Σαντζετάκης τότε για να αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση.
Υπάρχει όμως και μια ακόμα διαφορά. Ότι τότε ήταν ένα παρακράτος, το οποίο είχε διασυνδέσει με την αστυνομία, αλλά δεν είχε κανένα κύρος όλοι αυτοί που το συγκροτούσαν μέσα στην κοινωνία. Σήμερα αυτοί είναι μέσα στη Βουλή. Έχουν πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν είναι τα λούμπεν αποβράσματα. Είναι τα λούμπεν αποβράσματα, αλλά δυστυχώς κάθονται με κουστούμια στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Το δυστύχημα είναι, κύριε Ακίμ, ότι έπρεπε να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Έπρεπε να χαθεί ένας νέος άνθρωπος με όνειρα, με ελπίδες, για να πάει τους 33 φακέλους, ο κύριος Δένδιας, τους 32 συν 1 δηλαδή, στην δικαιοσύνη. Έπρεπε να γίνουν 33 με 33ο τον φάκελο που αφορά τον αδικοχαμένο Παύλο Φίσα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς, το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του προχθές, δεν υπήρχε πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση ενώπιον του νόμου. Να τεθεί ενώπιον του νόμου αυτή η εγκληματική οργάνωση. 281 ο συνήγορος του πολίτη κατέγραψε από τις αρχές του 2012 ως σήμερα 281 εγκληματικές ενέργειες. Ήταν η πέμπτη δολοφονία. Οι άλλοι τέσσερις δεν ήταν Έλληνες. Ήταν μετανάστες, κύριε Σοφιανέ. Ίσως γι' αυτό δεν έγινε ο ντόρος. Έπρεπε όμως να μην φτάσουμε να θρηνήσουμε και έναν ακόμα νεκρό για να αποδοθούν ευθύνες από τον νόμο απέναντι στους εγκληματίες. Αν μου επιτρέπετε, η ερώτησή μου εδράζεται στον εξής συλλογισμό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, νομίζω και οι προαλήσαντες το επεσήμαναν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποκρυσταλώσει και δεν έχει αποσαφηνίσει ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Και δυστυχώς, θα πρέπει θέλετε αυτό να γίνει. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο αυτό που λέτε. Να το εξηγήσω εννοώντας ότι... Τι εννοείται δεν έχουμε αποκρυσταλώσει? Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός από δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και από εσάς τον ίδιο, δεν έχει μια εικόνα ξεκάθαρη όσον αφορά τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τα σώματα ασφαλείας. Δεν έχει μια ξεκάθαρη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Και σας θυμίζω το ότι μετά το 1963, γνωρίζετε τι συνέβη το διάστημα 1963-1965 και από το 1967 και μετά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπονοείται ότι θα βρεθούμε ξανά μπροστά στην απειλή κατάλυσης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Διότι αυτό δεν θα το επιτρέψει καταρχάς ο ελληνικός λαός, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αντισώματα στην ελληνική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Μου δίνεται έτσι μια πάσα, να το πω ποδοσφαιρικά, για να πω ότι αυτή η ανιστόρητη, ακατάληπτη, αδιανόητη θεωρία των δύο άκρων δεν περπατάει. Πώς να το κάνουμε? Και δεν είναι ότι δεν περπατάει. Πάντως υπάρχουν δύο άκρα. Δηλαδή η βία θα σας δεν πω, προέρχεται μόνο από την εξτρεμιστική ακροδεξιά, προέρχεται και από την εξτρεμιστική ακροαριστερά. Νομίζω ότι αυτή είναι ήδη στον Κορυδαλό, κύριε Χατζημαρκάκη. Όχι, δεν είναι ήδη στον Κορυδαλό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, αυτοί που πρωταγωνίστησαν στον εμπρισμό της Μαρφίν, που οδήγησε στο να απολεστούν τρεις ζωές, δεν είναι στον Κορυδαλό. Είναι έξω, ελεύθεροι και μάλλον δεν έχει οριστεί και δικάσιμο. Γιατί λοιπόν με βεβαιότητα όμως θεωρείτε, εγώ δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αν είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να αποδοκιμαστεί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά γιατί με βεβαιότητα συμπεραίνεται ότι πρόκειται για ακροαριστερή βία αυτό που έγινε? Θα σας πω γιατί. Γιατί οι δύο οι οποίοι κατηγορούνται για τους εμπρισμούς στη Μαρφίν και στον Ιαννό από το βούλευμα το δικαστικό που δημοσίευσε η Real News την Κυριακή, είναι πασίγνωστο ότι ανήκουν σε αυτό το χώρο. Ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ακριβώς. Με απόλυτη κατηγορηματικότητα και ευθύνη όσων σας λέω ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο θέμα αυτό όφυλαν οι διοκτικές αρχές όχι σήμερα, χθες να είχαν δώσει αποτελέσματα. Μάλιστα.
Και πρέπει η δικαστική έρευνα να προχωρήσει. Αυτή είναι μια σαφής δήλωση. Και πρέπει η δικαστική έρευνα για να μην υπάρχει καμία υπόνοια. Όμως εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι επειδή αυτό το οδυνηρότατο γεγονός που είχαμε πριν από 3,5 χρόνια, επειδή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης, την οποία οργάνωνε η ΓΕΣΕ, αλλά ως επιτοπλίστων συμμετείχαν κόμματα, μέλη, πολιτικές οργανώσεις αριστεράς, υπάρχει η λεγόμενη ευθύνη, η πολιτική ευθύνη ή αν θέλετε... Μα δεν νομίζω ότι αναφέρεται κανείς σε αυτό. Αυτό για το οποίο κατά καιρούς γρατζουνίστηκε, να το πω έτσι, η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ορισμένες από τις συνιστώσεις του στο παρελθόν επεδείκνυαν μια άλλη στάση σε ό,τι αφορά την καταδίκη φαινομένων βίας από αυτό το χώρο. Μια στάση σχετικώς ανεκτική. Εγώ δεν έχω παρά να σας θυμίσω τι είπα εγώ ίδιος 2 ώρες μετά την τέλεση αυτού του φρικτού εγκλήματος στο κέντρο της Αθήνας, στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής. Την απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη. Για μας η ανθρώπινη ζωή είναι αξία, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό. Απ' την άλλη όμως, γιατί ξεκίνησα να μιλώ για την περιβόητη θεωρία των δύο άκρων που ευτυχώς δεν περπατάει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ανησυχία, κύριε Πρόεδρε, στο ΣΥΡΙΖΑ για το ενδεχόμενο να εμπλακούν μέσω παρακολουθήσεων τηλεφώνων στελέχη του στον εμπρισμό μηχανημάτων που επίσης φαίνεται ότι κινδύνευσαν εκεί οι ανθρώπινες ζωές, έτσι τουλάχιστον καταγγέλουν στις σκουριές. Έχετε τέτοια ανησυχία? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας? Η ανησυχία μας είναι στις σκουριές να τεθεί σε δεύτερη μοίρα ο δίκαιος, κατά την εκτίμησή μας, αγώνας και το κίνημα που την χάνει υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων. Προχθές στη Θεσσαλονίκη είχε 35.000 ανθρώπους να υποστηρίζουν. Στη συναυλία, λέτε, ναι. Να τεθεί σε δεύτερη μοίρα το περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα στις σκουριές. Πάντως είναι άλλο πράγμα οι ειρηνικές κινητοποιήσεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και άλλο πράγμα ο εμπρισμός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημία από αυτή την άθλια επέμβαση, επίθεση, τον εμπρισμό στις σκουριές? Το κίνημα των πολιτών και όλοι όσοι έχουν την άποψη ότι πρέπει να διασωθεί η Χαλκιδική και να μην προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο η επένδυση της ιδιωτικής εταιρείας. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία, ο φόβος μας, ξέρετε ποιος είναι, και στις δύο αυτές περιπτώσεις, και στις σκουριές και στη Μαρφή. Ο φόβος μας, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής, είναι ότι πίσω από τέτοιου είδου ενέργειες μπορεί να κρύβονται προβοκατόρικα σχέδια και συμπεριφορές, που πολλές φορές μέσα σε ομόκεντρους ή επάλληλους κύκλους μπορεί να ακουμπάνε και ανθρώπους του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αλλά εγώ θέτω ένα ερώτημα. Αμφισβητώ το κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται. Ξέρετε, έχουμε πλέρειες ιδεολογικές διαφωνίες. Εμείς έχουμε επιλέξει τον δημοκρατικό δρόμο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα στις μέρες μας η επιλογή της κατάληψης των χειμερινών ανακτόρων, να το πω έτσι. Λοιπόν, εάν υπήρχαν και πραγματικά κρυβόντουσαν από πίσω άνθρωποι του αντιεξουσιαστικού χώρου μετά από 3,5 χρόνια, όταν και για ένα αποτύπωμα σε ένα βιβλίο στην υπόθεση των πιτσιρικάδων των πυρήνων βρίσκονται 18χρονοι χρόνια στις φυλακές. Και εγώ λέω ότι αυτός είναι ο νόμος. Επομένως, καταλαβαίνω ότι αμφισβητείτε το βούλευμα της δικαιοσύνης. Για όχι, όχι. Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα. Εγώ αυτό λέω... καταλαβαίνω. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι βάζετε μια παράμετρο πιθανής παρακρατικής δράσης. Τη βάζω αυτή την παράμετρο. Αυτό καταλαβαίνω. Τη βάζω αυτή την παράμετρο ευθέως και λέω ταυτόχρονα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη. Αυτή η παράμετρος κάνει... γιατί υπάρχει μόνο όταν η συζήτηση αφορά τον ακροαριστερό χώρο? Θα είμαι απόλυτα και όχι όταν αφορά τον ακροδεξιό. Θα είμαι απόλυτα προκλητικός εδώ.
θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Και αν και εδώ του φασισμού και τους νεοναζί, μόνο με δημοκρατία και με τήρηση του συντάγματος και των νόμων θα τους αντιμετωπίσουμε. Εδώ λοιπόν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και θα πω ότι ένας μεγάλος κίνδυνος για τη δημοκρατία μας είναι αν παρά τα βουλεύματα δεν υπάρχουν στοιχεία για να δέσουν αυτές τις υποθέσεις. Και εμείς ήμασταν από τους πρώτους που είπαμε ότι και οι φασίστες πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως όλοι οι πολίτες, να έχουν τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, δηλαδή το τεκμήριο της αθότητας, και να δικαστούν δίκαια. Μάλιστα. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Βασιλάκης Ευάγγελος, λέγομαι, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε φαρμακευτική εταιρεία. Θα ξαναπανέλθω πάλι στο θέμα της οικονομικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τρεις κουβέντες σας στην αρχή της συνέντευξής σας. Η πρώτη κουβέντα ήταν η γλώσσα λογικής. Θα ήθελα πραγματικά να πω κάτι πολύ απλό. Να θυμίσω το 2008 τη χρηματοδότηση της αμερικάνικης οικονομίας σε σχέση με το ΑΕΠ της, μετά τη Lehman Brothers. Ήταν 10,83 το ΑΕΠ και η δανειοδότηση ήταν του ύψους των 550 δις. Ποσοστό 5% επί του ΑΕΠ. Και να σας θυμίσω ότι οι Αμερικάνοι βγήκαν στο Wall Street με πλακάτ και είπαν ότι εσείς οι πλούσιοι παίρνετε τα λεφτά μας. Αν μιλάμε για γλώσσα λογικής, εξηγήστε μου πώς εμείς δώσαμε 25% του ΑΕΠ στο θέμα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Και αν γνωρίζετε που έχουν πάρει αυτά τα χρήματα, διότι στη ρευστότητα της αγοράς δεν υπάρχουν, σας το λέω ειλικρινά. Δεύτερον, χρησιμοποιήσατε μια δεύτερη έκφραση μετά τη γλώσσα λογικής. Είπατε οικονομική πολιτική. Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε λίγο, είπατε 25. 10,83 με 550 δις σε ευρώ. Ναι. 5% στην Αμερική. Στην Αμερική. Άρα ναι. Ή σημαίνει ότι έχουμε 5 φορές μεγαλύτερη οικονομία, ή σημαίνει ότι στηρίζουμε 5 φορές περισσότερο το τραπεζικό μας σύστημα από ότι η αμερικάνικη οικονομία. Με ό,τι αυτό υπονοεί με τη γλώσσα της λογικής που είπατε εσείς. Τη δεύτερη κουβέντα που είπατε είναι πολύ σημαντική, διότι μιλήσατε για οικονομική πολιτική. Για να γίνει μια οικονομική πολιτική, θα πρέπει να έχω την ελευθερία και στέκομαι στην κουβέντα του συνομιλητή πιο πριν, που μίλησε ότι είναι τεράστια διαφορά της επαναδιαπραγμάτευσης με την ακύρωση. Εγώ θεωρώ ταπεινά και θέλω την άποψή σας, για να μπορέσω να κατοχυρώ σε μια χώρα εγώ οικονομική πολιτική, θα πρέπει να έχω το δικαίωμα του να τυπώνω χρήμα, να το πληθωρίζω όποτε χρειάζεται η αγορά, ενέργεια, δύναμη, εξαγωγές, ή να το υποτιμώ ή να το ανατιμώ ανάλογα. Όταν κινιόμαστε, όπως είπατε εθνικό και εσείς. Εθνικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα. Επίσης, θέλω να σας πω και κάτι άλλο πάλι που είπατε, διότι είπατε ότι εγώ θα επαναδιαπραγματευτώ μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου. Σε τι νόμισμα, κύριε Τσίπρα, στο ευρώ? Το ευρώ δεν είναι νόμισμα του Νότου, είναι νόμισμα του Βορρά. Και λειτουργεί απεικιοκρατικά για όλο τον Νότο, όπως λειτουργούσε το 1700 η Αγγλία απέναντι στην Ινδία. Και θα σταθώ και σε μία τρίτη κουβέντα πάλι στην αρχή της συνέντευξής σας, η οποία ήταν η εξής. Αν θυμάμαι καλά, είπατε και τη λέξη συσάχθεια. Και μιλήσατε για φυγή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα. Επιτρέψτε μου, εγώ που τυχαίνει να έχω λίγες καταθέσεις και είμαι πολύ μικροκαταθέτης. Όταν ακούω συσάχθεια, που σημαίνει βάση όλων αδιαγραφή χρεών, άρα σημαίνει ότι το τραπεζικό μου σύστημα, στο οποίο έχω τις καταθέσεις μου, θα χαρίσει χρέη στο συμπολίτη μου. Εγώ πώς θα έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το τραπεζικό σύστημα ότι εγώ θα βρω τις καταθέσεις μου? Διότι επιστρέψτε μου, μιλήσατε και για Νορβηγία. Στην Νορβηγία υπάρχει κοινωνία της αλληλεγγύης και δεν υπάρχει κοινωνία του κινήματος δεν πληρώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματά σας, κύριε Βασιλάκη. Ας τα πάω ανάποδα όμως. Και αν ξεχάσω και κάτι, να μου το θυμίσετε. Η συσάχθεια, η μερική διαγραφή κόκκινων δανείων του τραπεζικού συστήματος είναι απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να εξηγιανθεί. Και δεν αφορά τις καταθέσεις των καταθετών όταν οι τράπεζες παίρνουν δημόσιο χρήμα. Αν δεν παίρναν δημόσιο χρήμα, τότε θα ήταν εύλογη η ανησυχία και το ερώτημά σας. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αν δεν κάνω λάθος, είπατε ασχολείστε με τα οικονομικά. Όχι. Σας θυμίζω, ή σας το λέω αν δεν το γνωρίζατε, ότι ακριβώς το ίδιο έγινε όταν μετά την κρίση του 29, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ρούσβελτ προχώρησε σε ένα σχέδιο για την διαγραφή, μερική διαγραφή χρεών και ιδιαίτερα των στεγαστικών δανείων, για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν οι τράπεζες. Και εκεί αυτό το οποίο επελέγει, ήταν να φτιαχτεί μια, σήμερα την ονομάζουν Bad Bank, δηλαδή ένα ίδρυμα δημόσιο, το οποίο πήρε όλα τα κόκκινα δάνεια του τραπεζικού συστήματος, δημόσια τράπεζα,
Η τράπεζα αυτή είχε τη δυνατότητα, έχοντας και τα collateral των, των δανείων αυτών των στεγαστικών, να μπορεί αργότερα και να βγαίνει στο δανεισμό. Βεβαίως ευνοήθηκαν τότε και από την έναρξη του πολέμου που ανέβασε ξανά τις τιμές των ακινήτων, αλλά με αυτόν τον τρόπο υπήρξε μία διαγραφή, σημαντική διαγραφή των κόκκινων δανείων σε νοικοκυριά και μπορέσαν να βγουν από την κρίση. Επίσης σας θυμίζω ότι αυτή ήταν και η βασική προεκλογική δέσμευση του Ομπάμα. Όχι με την Bad Bank, αλλά με το σύστημα ενός νόμου που επέβαλε στις αμερικάνικες τράπεζες διακανονισμό ανάμεσα στους δανειολήπτες και στις αμερικάνικες τράπεζες που προέβλεπε μερική διαγραφή, συσάχθεια. Και μέσα από αυτή τη διαγραφή τι ακριβώς γίνεται, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Μοιράζεται ο δανειολήπτης, οι τράπεζες και το κράτος την επιβάρυνση ενός δανείου που ιδάλλως ο δανειολήπτης δεν θα μπορούσε ποτέ να αποπληρώσει και άρα δεν θα μπορούσε η τράπεζα να έχει κανένα έσοδο από το δάνειο αυτό. Προκειμένου λοιπόν να πάρει ένα μέρος του δανείου πίσω, βρίσκεται αυτή η λύση. Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν 73 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Ξέρετε τι πω, είναι τεράστιο ποσό. Πάνω από 30% είναι κόκκινα. Άρα, εάν δεν υπάρξει μια τέτοια λύση, δεν μπορεί να υπάρξει εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος στη χώρα. Και αν δεν υπάρξει εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, ξεχάστε την ανάπτυξη, ξεχάστε την τόνωση της ενεργού ζήτησης. Φεύγουν οι επιχειρήσεις, όχι γιατί τις διώχνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κατζηνικολάου, έφυγε η Βιοχάλκο. Ξέρετε γιατί έφυγε. Έφυγε διότι τα επιτόκια δανεισμού της είναι στο 6-7%. Και οι ανταγωνιστικές εταιρείες στη Βόρεια Ευρώπη έχουν 2%. 2,5%. Άρα λοιπόν είναι βασικό στοιχείο για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος η συσάχθεια. Και σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαθούν οι καταθέσεις. Οι καταθέσεις μπορεί να χαθούν εάν επιβάλλουν οι δανειστές μας τη δυνατότητα να την επιλογή αυτή για να καλυφθούν δημοσιονομικά και χρηματοδοτικά κενά από ένα κουμπαρά που έχουμε όλοι μας μέσα από τις καταθέσεις μας στις τράπεζες και όχι από τη συσάχθεια. Το άλλο που είπατε για το εθνικό νόμισμα. Ακούστε, είναι σαν να μας λέει, εγώ έχω κάνει την εξής παρομοίωση πολλές φορές. Πιάνει το σπίτι η φωτιά και εμείς λέμε τι θα κάνουμε για να σωθούμε, να φύγουμε από το κλιμακοστάσιο. Μάλιστα. Το θέμα είναι να σβήσουμε τη φωτιά τώρα όμως, όχι να φύγουμε από το κλιμακοστάσιο. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Αλλά εύκολη, όχι ασφαλής λύση. Και γιατί όχι ασφαλής λύση? Διότι για να μπορέσει κανείς με ασφάλεια να περάσει στη δυνατότητα μέσα από την υποτίμηση, την νομισματική, να αντικαταστήσει δηλαδή την εσωτερική υποτίμηση των αξιών με την νομισματική υποτίμηση. Για να μπορέσει κανείς να το κάνει αυτό με ασφάλεια, πρέπει να έχει αυτό τον έλεγχο της υποτίμησης. Αν δεν έχει λοιπόν μια άγκυρα, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις εύκολα. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι το προσδοκόμενο. Γι' αυτό δεν αποτελεί η επιλογή μας αυτό. Και τι εννοώ άγκυρα? Θα υποτιμήσεις το νόμισμά σου την επόμενη μέρα, αλλά τη μεθεπόμενη μέρα το νόμισμά σου θα υποτιμηθεί αυτομάτως από τις αγορές. Και το κατρακύλισμα μπορεί να μην είναι στη δική σου επιλογή. Άγκυρα θα ήταν ενδεχομένως η δυνατότητα να προσδέσεις το νόμισμά σου σε ένα άλλο ισχυρό νόμισμα. Αυτό θα σήμαινε να το κάνεις σε συμφωνία με τους εταίρους μας για να το προσδέσεις το ευρώ. Αλλά άμα ήταν να σου δώσουν μια τέτοια συμφωνία έξω από το ευρώ, δηλαδή χωρίς τη δυνατότητα να σε ελέγχουν με το νόμισμα, γιατί δεν στη δίνουν και μέσα? Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η λύση δεν είναι ο ανταγωνισμός στο ευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί επαναλαμβάνω, η δική μας θεώρηση είναι ότι το ελληνικό πρόβλημα είναι μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προβλήματος. Η λύση δεν είναι λοιπόν ο ανταγωνισμός των μικρομεσαίων και φτωχών οικονομιών του Νότου μεταξύ τους. Να υποτιμούμε εμείς τη δραχμή, να υποτιμούν οι Ιταλοί τη λιρέτα, να υποτιμούν οι Ισπανοί την πεσέτα και το εσκούδο οι Πορτογάλοι και όποιος υποτιμήσει περισσότερο κέρδισε. Η λύση είναι η αλληλεγγύη. Και η λύση είναι το κοινό μέτωπο των χωρών του Νότου στο ευρώ, διότι το ευρώ και η ευρωζώνη δεν έχει ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Εγώ εξ όσων γνωρίζω και οι ευρωπαϊκές συνθήκες αυτό λένε, δεν πήγαμε ως ενοικιαστές στους ιδιοκτήτες, φίλους μας, Γερμανούς ή άλλους εταίρους του Βορρά, αλλά πήγαμε με ίσα δικαιώματα
Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά όπλα που διαθέτουμε στη διαπραγμάτευση, να το πω έτσι λαϊκά, ότι η ζημιά θα είναι μεγάλη και για αυτούς, εάν οδηγηθούμε στην σύγκρουση και στο αδιέξοδο. Και αυτό το όπλο δεν πρέπει να το χάσουμε. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, είχατε, ήσασταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος βουλευτής? Α, γιατί μου στέλνουν στο Twitter οι φίλοι ότι ήσασταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ότι έπρεπε να το δηλώσετε πριν πειράζει. Κάνετε την ερώτησή σας. Είχε το ενδεχόμενο, αλλά δεν ήμουν. Α, δεν ήσασταν. Μάλιστα. Επιτρέπετε κάτι, μια συμπληρωματική σε αυτό. Όχι, σας παρακαλώ, γιατί τα αιτήματα είναι πολλά και θα φάω ξύλο. Θα φάω ξύλο. Ελάτε. Το όνομά σας και. Καλησπέρα. Λέγομαι Νίκος Παπαγεωργίου και εκπροσωπώ 15.000 ελληνικές οικογένειες που μαζί με τα μέλη τους είναι πάνω από 100.000 όλων των ηλικιών Έλληνες που ακούσαμε το ελληνικό δημόσιο με αυτήν εδώ την πρόσκληση. Θα παρακαλούσα, αν γίνεται, να τη δείξετε. Να μην πάμε τις αποταμιεύσεις μας στο εξωτερικό. Μικρό ομολογιούχι. Αλλά να τις αφήσουμε εδώ, γιατί αυτό θα κάνει καλό στο κράτος. Στο κράτος, στη χώρα μας. Αυτό κάναμε. Μετά ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο να μας λέει, καλά κάνατε, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε. Μετά ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά, που ήθελε να γίνει πρωθυπουργός, να μας λέει, οι Έλληνες πατριώτες έχουμε τον τρόπο να αποζημιωθείτε. Έγινε πρωθυπουργός και τώρα κρύβεται πίσω από τον υπουργό, τον κύριο Στουρνάρα. Θέλω να σας ρωτήσω, μετά εμπιστευτήκαμε και νομίζαμε ότι υπάρχει και ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά φαίνεται η δικαιοσύνη έχει δύο τρόπους. Άλλο είναι δίκαιο και ηθικό για τα ομόλογα των πολιτών και άλλη δικαιοσύνη υπάρχει για τα ομόλογα των δικαστών, οι οποίοι δεν θα ενοχληθούν για τα ομόλογά τους. Ελπίζω να διαψευστούμε σε αυτό, γιατί πιστέψαμε πραγματικά στην ελληνική δικαιοσύνη. Και θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το δεύτερο θα το ρωτήσω αφού μου δώσετε απάντηση στο πρώτο. Εσείς αναγνωρίζετε την υποχρέωση του κράτους προς αυτούς τους πολίτες που εξαπατήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο? Αναγνωρίζετε, έχετε κάποιο πρόγραμμα να υπάρχει αποζημίωση? Κύριε Παπαγεωργίου, είναι κρίμα που δεν έγινε αυτή η ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα στον Υπουργό των Οικονομικών, διότι από μένα εδώ θα περιμένετε πάλι μια αρχή ιστορία και μια, όπως το λένε, προεκλογικού χαρακτήρα δήλωση κατανόησης. Πάντως και η ερώτηση αυτή έχει γίνει σε άλλη ευκαιρία, ναι, στον κύριο Στουρνάρα και η απάντησή το του αυτό, δεν ήταν ιδιαίτερος ελπιδοφόρα. Το λέω αυτό διότι στους ανθρώπους αυτούς έχουν πει, άμα απομακρυνθείς από το Ταμείο δεν λάθος αναγνωρίζεται. Και έχει πραγματικά δίκιο ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι άδικο. Υπήρξαν συγκεκριμένες υποσχέσεις τότε από τον Υπουργό των Οικονομικών, από τον κύριο Βενιζέλο. Δεν μπορεί να λέμε ότι το κράτος έχει συνέχεια, αλλά όπου εμάς μας συμφέρει έχει συνέχεια. Όμως εδώ με φέρνετε μπροστά σε ένα δύσκολο θέμα. Και θέλω να σας απαντήσω με ειλικρίνεια και κοιτάζοντας στα μάτια. Διότι αν σας πω κι εγώ ότι θα σας φτιάξουμε, μη στεναχωριέστε και μετά δεν τα καταφέρουμε, θα με κυνηγάτε και εμένα όπως κυνηγάει τώρα τον κύριο Βενιζέλο. Και δεν θέλω αυτό να συμβεί. Πιστεύω λοιπόν ότι βεβαίως και έχετε δικαίωμα να διεκδικήσετε από την ελληνική δικαιοσύνη και πρέπει. Η ελληνική πολιτεία έχει χρέος απέναντί σας. Στις συνθήκες όμως που βρισκόμαστε σήμερα, όπου έχουμε ανθρώπους να πεινάνε, ανθρώπους να μην έχουν τη δυνατότητα, παιδιά να λιποθυμάνε στα σχολιά και ανθρώπους να μην έχουν πρόσβαση στο υγειονομικό σύστημα, εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα διεκδικήσουμε και θα βάλουμε στην διεθνή και ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, όπως αποζημιώνονται οι τράπεζες, αποζημιώνονται, ανακεφαλαιοποιούνται. Όπως παίρνουν ένα μέρος των χρημάτων τους οι μεγάλο ομολογιούχοι που τους εκπροσωπεί ο κύριος Νταλάρα, έτσι και εσείς να πάρετε ένα μέρος. Δεν μπορώ όμως να σας υποσχεθώ, γιατί τότε θα κινδύνευα κι εγώ να υποστώ την κριτική ότι σε όλους λέω ναι και σε όλους, ότι την επόμενη που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα αποκαταστήσει τους 2.500 υπαλλήλους ή τους 1.600 που απολύουν από τα πανεπιστήμια και δεν μπορούν να κρατηθούν τα πανεπιστήμια, έτσι θα σας επιστρέψει πίσω τα λεφτά σας. Διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να σας τα επιστρέψει. Κάντε και το δεύτερο. Όμως έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Σας στηρίζουμε σε αυτόν τον αγώνα, τον δικαστικό,
και στην διεθνή διαπραγμάτευση για να κερδίσετε το δίκιο σας. Απλά να γνωρίζετε ότι οι ομολογιούχοι, μάλιστα έχουμε και υλικό να σας δώσουμε για να καταλάβετε τι σημαίνει ομολογιούχοι. Πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους σιτίζονται από τα συσίτια των Δήμων αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν είναι μεγαλοκαταθέτες. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Αυτό είναι συγκλονιστικό που λέτε τώρα, κύριε Βοηρίου. Ξέρω τυφλούς που δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Ξέρω ανθρώπους με ανάπηρα παιδιά που δεν έχουν να πάρουν καροτσάκι στο ανάπηρο παιδί τους. Θα το δείτε αυτό το υλικό, θα συγκλονιστείτε για να καταλάβετε τι σημαίνει ομολογιούχοι. Και να καταλάβουν και οι δικαστές, οι αξιότιμοι δικαστές, τι σημαίνει δικαιοσύνη και τι ηθική. Και το δίκαιο είναι δίκαιο μόνο όταν σου συμβαίνει και εσένα, τότε το θεωρείς δίκαιο. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Κωνσταντοπούλα Ακριβή και είμαι από τους απολυμμένους συμβασιούχους του Δήμου Αθηναίων. Εγώ η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι εάν γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς και γνωρίζει, το πάρτι που έχει στηθεί με τις ΜΚΟ στους Δήμους μετά την αποχώρηση δική μας, ύστερα από την αποχώρηση των αορίστου χρόνου συναδέλφων και σε λίγο καιρό προφανώς και των μονίμων. Έχουν μπει οι ιδιώτες μέσα με μισθούς πείνας, υπάλληλοι, ανασφάλιστοι τις περισσότερες φορές. Στην περίπτωση που βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ελέγξει τις ΜΚΟ, τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί τα τελευταία 3 χρόνια. Ποιοι ήταν αυτοί που υπέγραφαν, γιατί έχουν ακουστεί για δημάρχους, για οικογένειες δημάρχων, για τον κύριο Σόρο, ότι έχει κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις και συνεργάζεται στην Ελλάδα. Θα ήθελα την απάντησή σας αυτό και τη δέσμευσή σας για τους διοικητικούς και γενικότερα για τους απολυμμένους όλων των κλάδων και όχι μόνο για τους σχολικούς φύλακες που κατανοώ το πρόβλημα ή των πανεπιστημίων. Γιατί είναι πάρα πολύ απολυμμένοι πια. Ευχαριστώ. Είναι και χιλιάδες οι απολυμμένοι στον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, βρέθηκα στην πρώην βιομηχανική ζώνη στην Εύβοια. Η κατάσταση είναι τραγική. Το θέμα των ΜΚΟ. Ο ιδιωτικός τομέας μέχρι στιγμής έχει πληρώσει ακριβότερα από το δημόσιο τομέα την κρίση. Είναι αλήθεια αυτό. Και νομίζω ότι μας κατηγορούν πολλές φορές ότι δεν ασχολούμαστε. Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Αντιθέτως, εγώ δεν έχω δει αυτούς που μας κατηγορούν γιατί μιλάμε για αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Όταν έχουμε αθρώες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, δεν βλέπω να στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς. Κυρία Κωνσταντοπούλου, το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ένα γνωστό θέμα σε εμάς. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είχαμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο αντιταχθεί στην πρόταση που είχε καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση και αφορούσε με προγράμματα ΕΣΠΑ και μη κυβερνητικές οργανώσεις να καλυφθούν οι θέσεις υπάγειες και διαρκείς ανάγκες που αφήνονται κενές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτον, διότι θεωρούμε ότι δεν μπορείς να διώχνεις ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες, διότι είναι χρόνια και έχουν αποκτήσει μια τεχνογνωσία και εμπειρία, για να πάρεις ανθρώπους ανασφάλιστους σχεδόν, με 400 ευρώ, ανθρώπους οι οποίοι στην πραγματικότητα θα γίνουν το νέο υλικό για τις ρουσφετολογικές, νέου τύπου ρουσφετολογικές σχέσεις, νέου τύπου πελάτες, νέου τύπου πελατεία θα είναι αυτή. Παλιότερα τα κόμματα εξουσίας διορίζανε στο δημόσιο, σήμερα έχουν 2 τρόπους για να ασκούν ρουσφετολογική πολιτική. Ο ένας είναι για να διασφαλίζουν ότι κάποιοι δεν θα απολυθούν, δίνοντας υποσχέσεις, και ο άλλος είναι μέσα από αυτά τα προγράμματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που δεν θέλω να πω ότι όλες στερούνται αξιοπιστίας, δεν θέλω να γενικεύω, αλλά πολλές από αυτές αποδεδειγμένα στερούνται αξιοπιστίας, να προσλαμβάνουν ανθρώπους για 400 ευρώ. Είναι θέματα τα οποία είναι κρίσιμα θέματα, σοβαρά θέματα. Και να λοιπόν, γιατί αξίζει τον κόπο αυτού του είδους η συζήτηση με τους πολίτες, διότι δεν τίθενται.
τα θέματα αυτά. Δεν τίθενται. Αυτό είναι αλήθεια. Στο δημοσιογραφικό λόγο απουσιάζουν αυτά. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή. Θα είμαστε σε 3-4 λεπτά και πάλι μαζί. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Και τι κάνει, Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφ και θρόμπα, ντά. Θέλει βιέξμον τη Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματά να μιλά με του συνεργάτε σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχει απεριόριστε κλήσει προ ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έω 500 λεπτά προ εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητε έω 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Έχει φτάσει μέχρι τα αστέρια. Πολεμάει τη μάστιγα του αιώνα. Δημιουργεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την οικονομία του μέλλοντος. Διαμορφώνει τις διατροφικές συνήθειες της Αμερικής. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του κόσμου. Υπάρχουν Έλληνες που ξεχωρίζουν. Υπάρχει και ο τόπος που υποδέχεται αυτούς και τις ιδέες τους. Ο τόπος τους. Το Έλληνες.com και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Μια περιφέρεια, ένας πλανήτης» στις 19 Οκτωβρίου. Παρακολούθησε το ζωντανά στο Έλληνες.com και στο ενικός.gr. Την Κυριακή με τη Real News. Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού. Το θρυλικό μυθιστόρημα για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Μαζί, Γιάννης Πλούταρχος. Το διπλά πλατινένιο CD, η δύναμη του έρωτα. Τηλεφώνησες ποτέ, απλά με αγνόησες. Και Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα ομορφιά συνεντεύξεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Από τότε που χώρισα με την Ελένη της Ακεβίκας στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Εγώ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελενίτσα, πάμε.
τώρα όλοι θα βάλουν ο TW Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο TW Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο TE. Μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο.